σας είπα, έχω εκλεκτούς καλεσμένους και ένα εξαιρετικό θέμα που θα συζητήσουμε. Να καλησπερίσω και τον κύριο Μπακάλι και τον κύριο Κοστρίλη. Λοιπόν, έχουν αλλάξει τα ονόματα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν με έχουν ενημερώσει, με συγχωρείτε. Λοιπόν, να σας καλησπερίσω και τους δύο. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Λοιπόν, ένα εξαιρετικό θέμα, πραγματικά, Πρόεδρε. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τι γίνεται με αυτές τις νέες ταυτότητες. Τι γίνεται με την κάρτα του πολίτη, γιατί εδώ πραγματικά μιλάμε για ένα φακέλωμα, για έναν Big Brother, έτσι, για να μας καταλαβαίνουν και στα ελληνικά, αγγλικά. Και εσείς είστε οι μόνοι που εδώ και πολλά χρόνια, από το 1987, δίνετε 86. Αγώνα. 86. Πάρα πολλά χρόνια, Πρόεδρε. Λοιπόν, πού είμαστε σήμερα, να δούμε. Πού βρισκόμαστε σήμερα. Εμείς, κυρία Φραγκέσκα, καταρχήν να ευχαριστήσουμε εσάς προσωπικά καλά. Και το κανάλι σας για τη θαυμάσια εκπομπή. Που παρακολουθούμε και όλα τα μέλη μας καθημερινά που ενημερώνεται σωστά το λαό. Εμείς αγωνιζόμαστε ακριβώς πάγια και σταθερά σε αυτό το ευαίσθητο και πολύ λεπτό θέμα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση όπως τη χαρακτηρίζουν τελευταία οι κυβερνώντες και οι προηγούμενοι. Και εμείς την θεωρούμε ηλεκτρονική σκλαβιά. Ναι. Γι' αυτό θα ήθελα την προσοχή σας, όλων των τηλεθεατών σας, των εκλεκτών τηλεθεατών σας, για την τόσο πολύ επικίνδυνη σε αυτόν τον τομέα, για την ηλεκτρονικό φακέλωμα, όπως το έχουμε χαρακτηρίσει, από το 1986, από τότε από τον επάρατο αριθμό 1599 και τον ΕΚΑΜ, ναι. Από τότε άρχισαν, που λέμε, και προσπαθούσαν να σφραγίσουν τον ελληνικό λαό. Και εμείς αντιστεκόμαστε σε όλες αυτές τις μορφές που κατά την πορεία όλη αυτή τη διαδρομή έχουν βγει στη δημοσιότητα και είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και πολύ ξεκάθαροι το ότι δεν θέλουμε ο ελεύθερος άνθρωπος, σαν δημοκράτης άνθρωπος και χριστιανός να μην παρακολουθείται στην προσωπική του ζωή, στα προσωπικά του δεδομένα, να γίνεται παρέμβαση και να παρακολουθείται μέχρι και την κρεβατοκάμαρά του και είναι απαράδεκτο για τα σημερινά όπως εξελίσσονται και μας λένε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ελευθερία του ατόμου και πολλά άλλα. Επομένως, εμείς είμαστε πολύ ξεκάθαροι και πολύ κρυστάλλινη η θέση μας και είναι σταθερή πάγια και προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν δεχόμαστε να παρακολουθείτε γενικότερα ο άνθρωπος σε οποιοδήποτε βαθμό και αν είναι, ό,τι και να είναι, είτε είναι αλόθρησκος ή οτιδήποτε, και να έχει αυτήν την πραγματικά την υποτιμητική αυτή συμπεριφορά και να προσβάλλεται και ιδιαίτερα η θρησκευτική του συνείδηση σαν ορθόδοξοι που είμαστε Έλληνες μέσα στην πατρίδα μας. Σε αυτό μας βρίσκει και, σήμερα, και η σημερινή αυτή, όπως ανακοινώνουν η κυβέρνηση και η υπεύθυνη τα αρμόδια υπουργεία, ότι θα βγάλουν την ηλεκτρονική κάρτα, γιατί λέει δεν θα πάνε προς την ηλεκτρονική την κάρτα του πολίτη, ναι. Αλλά για μας δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία. Εμείς όταν τα στοιχεία, τα προσωπικά δεδομένα πάνε σε μία βάση δεδομένων, για μας είναι διάτρητα και επικίνδυνα. Και αυτό δεν το λέμε έτσι που λέμε γιατί μας ήρθε ο καθένας να δημιουργήσει μία σύγχυση και μία κινδυνολογία, αλλά έχουμε στοιχεία τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα κάθε μέρα από τα μέσα μαζικής επίσημα. Θέλω να τα επισημάνουμε αυτά, Πρόεδρε, βεβαίως. Για να τα υπενθυμίσουμε, γιατί τούτη την ώρα ο άνθρωπος που μας παρακολουθεί, ο τηλεθεατής, πρέπει να του επισημάνουμε τα στοιχεία γιατί είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, όπως εσείς υποστηρίζετε, αυτή η υπόθεση με το ηλεκτρονικό φακέλωμα, πώς, όπως λέτε, φτάνουν στην κρεβατοκάμαρα κάθε Έλληνα. Πριν έρθετε, αναδείξαμε το θέμα σε σχέση με την transsexual που άλλαξε φύλο χωρίς καν να έχει χειρουργηθεί και δόθησαν επίσημα τα χαρτιά και η ταυτότητα, όπου αναγράφεται το νέο φύλο από αυτό που γεννήθηκε φυσικά ο άνθρωπος, με μια ιστορική απόφαση όπως χαρακτηρίστηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Και γι' αυτό θέλω να δούμε τα στοιχεία με τις νέες ταυτότητες και πού οδηγούμεθα. Αυτή η τεχνολογία από ό,τι μας διαβεβαίωσαν, που είχαν οι προηγούμενοι τουλάχιστον μας είχαν ενημερώσει με επίσημες αυτά στοιχεία, ήταν η τεχνολογία του RFID. Η οποία αυτή η τεχνολογία έχει απεδειχθεί ότι είναι διάτρητη, μπορεί δηλαδή ένας απλός hacker, για να είμαστε συγκεκριμένοι και στο αυτό τι λέμε, να μπορεί σε μία απόσταση βάσει από αναλύσεις και εμπεριστατωμένες αναλύσεις ειδικών ειδήμων σε πάνω στο αντικείμενο της πληροφορικής και του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου, έχουν αναλύσει ότι είναι
διάτριτο το σύστημα και μπορεί ο κάθε hacker σε μία απόσταση με τα μαγνητικά πεδία και τον τρόπο που έχουν της τεχνολογίας να πάρει τα στοιχεία του μέσα από την τσέπη που θα έχει ο άλλος στην ηλεκτρονική του ταυτότητα. Επομένως δεν μπορεί να διασφαλιστεί, όσο και να μας διαβεβαιώνουν, όπως παλαιότερα που είχε βγει και μας διαβεβαίωναν οι τότε υπεύθυνοι και οι υπουργοί από το 1986 με την ανεξάρτητη αρχή όπως την είχαν χαρακτηρίσει του Δαφέρμου και τα υπόλοιπα, τα οποία αυτά όλα πέσανε στο κενό. Γιατί έχουμε παρατηρήσει κατά καιρούς και τον τελευταίο καιρό, όπως εσείς θα παρακολουθήσετε και που βγαίνουν στη δημοσιότητα, από το Υπουργείο Οικονομικών διαρρεύσανε και πήρανε hacker εκατοντάδες χιλιάδες στοιχεία πολιτών, τα οποία και τα δώσανε, τα πουλήσανε σε αμφιβόλους εταιρείες του εξωτερικού και δεν ξέρω και που άλλου. Επομένως, έτσι δεν διασφαλίζεται από συγκεκριμένες, λέμε, πληροφορίες και δεν μιλάμε έτσι άσχετα. Ή έχουμε αυτά τα στοιχεία και άλλα πολλά που μπορούμε να καταθέσουμε στους υπευθύνους, οι οποίοι έχουν βγει κατά καιρούς, έχουν βγει τελείως και δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη και δεν έχουν καμία βάση προς την αυτή να διασφαλίζεται τα προσωπικά δεδομένα του πολίτη και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν αυτά πάνε σε μια βάση δεδομένων και έχουμε τα στοιχεία των ΑΦΜΗ, έχουμε τα στοιχεία στην κάρτα, στο βιβλιάριο υγείας. Ναι, που θα αναγράφονται όλα. Ακριβώς. Τώρα πλέον, λοιπόν, αυτό που είπατε προηγουμένως, για αυτό που είπατε το συγκεκριμένο που αναφέρατε, πολύ σωστά. Επομένως, αυτά πώς θα διασφαλιστούν και με ποιον τρόπο, όπως μας λένε, τεχνικά να μας το δώσουν να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε, ενώ έχουν αποδειχθεί ότι κατά καιρούς ότι αυτά όλα βγαίνουν τελείως ασύστολα και ανυπόστατα και δεν έχουν καμία ιδιαίτερη σοβαρότητα να διασφαλιστούν. Τώρα, οι ίδιοι μεγάλοι αυτοί οι επιστήμονες που επισημαίνουν την τόσο επικινδυνότητα και δεν είναι το σύστημα είναι ανεξέλεγκτο, δεν μπορεί, γιατί έχει εξελιχθεί η τεχνολογία και η ηλεκτρονική σε τέτοιο βαθμό που το παραδέχονται οι ίδιοι οι καθηγητές της ηλεκτρονικής και της πληροφορικής. Επομένως, όταν οι ίδιοι οι εξειδικευμένοι επιστήμονες δηλώνουν κάτι τέτοιο, πώς μπορεί κάποιος που δεν έχει τόσο σχέση με το αντικείμενο να μας πει ότι είναι διασφαλισμένο και είναι προστατευμένα όλα αυτά. Να πω ότι εσείς όση ώρα μιλάτε παρακολουθούμε πλάνα από συγκεντρώσεις σας, γιατί πρέπει να πω ότι έχετε χιλιάδες μέλη. Βεβαίως. Χιλιάδες μέλη σε όλη τη χώρα. Είναι στο πλευρό σας και έγκριτη νομική και πετυχημένοι επαγγελματίες, οι οποίοι υποστηρίζουν όπως και εσείς την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων πια ατομικά σε κάθε άνθρωπο. Θα περιμέναμε, εγώ αν θέλετε να σας κάνω μια πολιτική προέκταση, μια αριστερή κυβέρνηση όπως είναι η σημερινή, να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα, γιατί έχει μεγαλύτερη ευαισθησία ως ήθιστε. Βλέπουμε το αντίθετο προς το παρόν. Εσείς δεν μπορείτε, κάνετε τον αγώνα σας, αλλά βλέπω ότι έχετε μεγάλη αντίσταση. Δώσω ακριβώς όπως συμβαίνει. Θέλω από τον κύριο Πιλάτη να μας πει που ακριβώς βρισκόμαστε, την άποψή σας σήμερα. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Είπατε για προστασία πριν, έτσι, από την αριστερή κυβέρνηση των προσωπικών μας δεδομένων και των ελευθεριών μας. Δυστυχώς δεν υπάρχει μόνο, δεν είναι ότι έχουν εξαλείψει την προστασία, αλλά καταλήγουν και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Με ποια λογική? Όταν υπάρχουν δύο δημόσιες διαβουλεύσεις για αυτό το θέμα, μία επικυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και μία επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και τουλάχιστον πάνω από 1500 που μπήκαν στο διαδίκτυο και γράψαν τις απόψεις, ήταν το 90% περίπου, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικά, δεν ήθελαν την καινούργια ταυτότητα. Εμείς ζητάμε λοιπόν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από την αριστερή κυβέρνηση να σεβαστεί τους δημοκρατικούς θεσμούς αυτής της χώρας. Κάνανε γι' αυτό το λόγο τις διαβουλεύσεις, παρακαλούμε να σεβαστούν. Κύριε Σκουρουπλής, αν δεν το γνωρίζει αυτό, καλό είναι οι συμβουλάτορές του να του εξηγήσουν τι έχει συμβεί. Έχετε μιλήσει απευθείας με τον Υπουργό, κύριε Πιλάτη? Ναι, μετά τη συγκέντρωση μας κάλεσε. Και τι σας είπαν? Μας είπε βεβαίως ότι δεν θα έχει αυτή την ηλεκτρονική, τουλάχιστον από αυτή, την τεχνολογία του RFID, και ότι δεν θα έχει τσιπάκι. Τώρα βεβαίως εμείς ρωτήσαμε στη συνέχεια με τις επαφές με το ιδιαίτερο ότι
Τι άλλο θα έχει, τι τεχνολογία, ναι. Ακόμα η Επιτροπή λέει θα μας απαντήσει τι ακριβώς θα περιέχει. Ναι. Δεν το γνωρίζουν, πιστεύω, το γνωρίζουν ακόμη. Ναι, και ακόμη και οι ίδιοι. Ναι. Η τεχνική δηλαδή όλη μέσα που θα, θα περιέχει. Άρα λένε, λοιπόν υποστηρίζουν, σας είπαν εσάς ότι θα σεβαστούν, πρόεδρε και κύριε Πιλάτη, ναι. Το δημοκρατικό αποτέλεσμα, όπως είπε ο κύριος Πιλάτης, γιατί όντως εδώ η συντριπτική πλειοψηφία είπε όχι. Έτσι. Και μιλώ να δώσουμε, αν θέλετε, και τον τίτλο, γιατί η είδηση είναι στο επίπεδο της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, παραβίαση ατομικών δικαιωμάτων, γιατί αν γνωρίζει ο καθένας τι ακριβώς μπορεί να κάνω εγώ ή εσείς, κύριε Μπακάλη, και αυτά φεύγουν προς το εξωτερικό ενδεχομένως πού και πώς, νομίζω ότι μπαίνουμε σε πολύ περίεργες και επικίνδυνες ατραπούς. Σας είπε λοιπόν ο κύριος Κουρουμπλής, εγώ μένω σε αυτό γιατί μας δίνεται και η είδηση, ότι δεν γνωρίζουμε ακόμη ποια θα είναι η μορφή. Σας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρχει, όπως λέτε, το τσιπάκι. Ναι, προσπαθούν να βρουν τρόπους για να έχει από τα δηματολόγια και από τα ληξιαρχεία να γίνεται η ταυτοποίηση, άμα είναι απλά, δηλαδή δεν έχουμε έτσι καμία αντίρρηση να μην περιέχει μέσα ηλεκτρονικό ή τσιπάκι, το οποίο μπορεί να είναι αναπρογραμματιζόμενο και να βάζει και να βγάζει, γιατί ξέρετε ότι ο πολίτης πάντα σε αυτά όλα τα τέρματα δεν έχει πρόσβαση. Επομένως αντιλαμβάνεστε και ότι θα είναι πολύ πολύ επικίνδυνο να μπορεί να βγάλει και να βάζει στοιχεία όποτε κρίνει μια κυβέρνηση. Και σήμερα έτσι λέμε ότι έχουμε μια ελληνική δημοκρατική κυβέρνηση. Εάν μεθαύριο έρθει ένας Χίτλερ και είναι έτσι δικτάκτορας και επιβάλλει και έχει όλα τα στοιχεία των πολιτών, ποιος θα το διαβεβαιώσει αυτό και ποιος θα διασφαλίσει αυτή την επικινδυνότητα που δεν ξέρουμε από τη μία στιγμή στην άλλη τι γίνεται. Γι' αυτό θέλουμε να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Εσείς έχετε ενημερώσει όλα τα κόμματα. Όλοι. Γιατί ο αγώνας είναι πολύ παλιός και πολύ μεγάλος, από το 86 έτσι, παλεύετε. Ποια κόμματα είναι στο πλευρό σας και τι σας έχουν απαντήσει από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θέλω, εκτός από την σημερινή υπάρχουσα κυβέρνηση, ο κύριος Καμένος και ο κύριος Τσίπρας. Τι σας έχουν πει. Κοιτάξτε, δεν έχουμε συγκεκριμένες. Δηλαδή, εμείς καταθέσαμε μετά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση που πραγματοποιήσαμε στις 7 Φεβρουαρίου. Καταθέσαμε τα ψηφίσματα και στον Πρωθυπουργό της χώρας, πρώτα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παύλο Παυλόπουλο, στον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Τσίπρα, στον Πρόεδρο της Βουλής και σε όλα τα κόμματα. Απαντήσεις να μας απαντήσουν συγκεκριμένα, είτε και προφορικά και γραπτώς, δεν πήραμε. Να μας πούνε κάτι ότι η θέση παίρνουν, γιατί είμαστε να σας δώσω να σας καταθέσω και το ψήφισμα. Εδώ ζητούμε πολύ συγκεκριμένα και αναλύουμε τις θέσεις σας, αλλά και λέμε με απλά λόγια εδώ να μας δηλώσετε τι ακριβώς εσείς, τι θέση παίρνετε. Ναι, πολύ συγκεκριμένα και με επισήμανση των στοιχείων που δώσαμε. Να ρωτήσω για το θρήσκευμα, γιατί εδώ επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση για την Ορθοδοξία. Πώς ακριβώς διαγράφεται το θρήσκευμα μέσα από τη νέα ταυτότητα. Και έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και από εσάς, Πρόεδρε, και εσείς, κύριε Πιλάτη, και με όλο τον κόσμο που είναι μαζί σας, γιατί είπαμε ότι είναι χιλιάδες τα μέλη σε όλη τη χώρα. Την ώρα που το μουσουλμανικό τόξο μέσω Ερντογάν φεύγει μπροστά, οι ακραίοι ισλαμιστές, πώς ακριβώς η Ελλάδα προσπαθεί να απαλύνει, να διαγράψει και ένα ακόμη στοιχείο που υπήρχε επισήμως στο πιο επίσημο χαρτί που έχει ο καθένας, την ταυτότητά του. Τι λέτε γι' αυτό? Γιατί βλέπω ότι έχετε κάνει αναφορές. Ακριβώς, και εμείς από τότε αγωνιζόμαστε. Αυτό που αφαιρέσανε το θρήσκευμα από την ελληνική ταυτότητα από τους Έλληνες, μας βρίσκανε τελείως εδώ και δώσαμε και τότε τον αγώνα μας. Δεν εισακουστήκαμε βεβαίως. Να διαγραφεί, γιατί τα αποτελέσματα σήμερα, αυτά που τουλάχιστον αποκαλύφθηκαν σε όλη την οικουμένη, βλέπουμε ότι ακριβώς δεν είχαν κανένα νόημα, δεν προσφέρανε σε τίποτα καλό για τον Έλληνα, για τον Ορθόδοξο, γιατί όποιος βγει σήμερα να μας πει το αντίθετο, τι καλύτερο είδε η Ελλάδα, δηλαδή γενικότερα, αλλά και η ανθρωπότητα. Δηλαδή, βγάλαμε, γιατί θυγόντουσαν κάποιοι που μας χαρακτηρίζανε και από τότε όλους όσους βγαίνανε και λέγανε να μην είμαστε ρατσιστές και να μην είμαστε ρατσιστές. Ναι, αλλά γίναμε οι ίδιοι δηλαδή κατά του ελληνικού λαού. Δηλαδή, αφαιρέσαμε για να κάνουμε το χατήρι σε ποιους.
αυτό, ναι. Εδώ πέρα στους, λέει, τους σεβόμαστε βεβαίως, δεν έχουμε καμία αυτή στον κάθε από όπου και να προέρχεται, mm-hmm. χρώματος και εθνικότητος, mm-hmm. αλλά όμως όχι να εξουθενώσουμε και να εξοντώσουμε τους Έλληνες τους Ορθόδοξους. Γιατί όταν βγάζουμε το θρήσκευμα, βγάζουμε το αυτό, αντιχριστιανικούς νόμους και άλλα πολλά αντιεθνικά και αντιευαγγελικούς νόμους και κατοχυρώνουμε και προωθούμε mm-hmm. ποιους στο τέλος. Mm-hmm. Δηλαδή σε αυτά όλα μας βρίσκουν αντίθετους, γιατί στο τέλος ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει και έχει αφυπνιστεί σε όλα αυτά που συμβαίνουν ότι κάτι όλοι αυτοί, δηλαδή η προπαγάνδα που είχαν καλλιεργήσει, mm-hmm. ότι ήταν εκ του πονηρού και βγαίνει και πάει κάπου αλλού. Δεν έχει mm-hmm. κανένα καλό, δηλαδή, για να δούμε, γιατί εκ του ασφαλούς μιλάμε, mm-hmm. έτσι σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα ο ελληνικός λαός... Υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν θέλει να την αλλάξει ταυτότητα. Έχουν Ακούω. Κρατήσει τις πολύ παλιές ταυτότητες και πια υποχρεωτικά τώρα θα τους βάλουν, θα τους υποχρεώσουν να αλλάξουν. Να ρωτήσω τον κύριο Πιλάτη, αν βλέπει ένα συσχετισμό σε σχέση και με αυτά που με τις δηλώσεις του κυρίου Φίλη, αν θα πρέπει να μειωθούν οι ώρες των θρησκευτικών ή αν θα πρέπει να αλλάξουν τα θρησκευτικά, να γίνουν θρησκειολογία. Άρα ένα παιδί ενός μουσουλμάνου που φυτά στο δημοτικό σχολείο πρέπει να παρακολουθεί το μάθημα για να μαθαίνει και για τον μουσουλμανισμό και να είναι λίγο πιο ενδιαφέρον το μάθημα. Υπάρχει πολύ μεγάλη κόντρα και επίσημα με Μητροπολίτες της Εκκλησίας. Πιστεύετε ότι υπάρχει συσχετισμός, δηλαδή όλα αυτά είναι μία αλυσίδα ενδεχομένως? Θα μπορούσε να υπάρχει συσχετισμός. Το θέμα είναι ότι εγώ από την πλευρά μου, επειδή είμαι εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος, δεν μπορώ να αναπτύξω κάποιο τέτοιο ζήτημα. Όχι, την άποψή σας ως πολίτης, αν πιστεύετε ότι υπάρχει συσχετισμός. Βεβαίως υπάρχει. Όμως ήθελα να γυρίσω σε κάποιο πιο σημαντικό πράγμα στο θέμα της της ταυτότητας, στο ότι είπατε ποια είναι η θέση των υπόλοιπων κομμάτων. Εγώ θα σας θυμίσω το εξής, ότι το 2013 το Σεπτέμβριο ο κύριος Τσίπρας είχε κάνει υπερώτηση στην Βουλή για το θέμα των ταυτοτήτων και επίσης υπήρχαν και φωτογραφίες με τον κύριο Τσίπρα που έλεγε ότι δεν είμαστε μάλλον άνθρωποι και δεν είμαστε αριθμοί. Πώς ξαφνικά άλλαξε αυτή η στάση του? Επίσης αυτή η πορεία που βλέπουμε δεν είναι σημερινό φαινόμενο η ταυτότητα. Έχει βγει εδώ και από τρεις κυβερνήσεις πριν. Υπόθηκε σε πρώτη φάση η κάρτα πολίτη, σαν ονομασία κάρτα πολίτη, από τον κύριο Παπανδρέου. Και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ προχωρούν την ίδια πολιτική. Είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό το πράγμα, που ουσιαστικά σημαίνει ότι είναι η πολιτική γραμμή που τους έχουν δώσει. Μάλιστα. Δεν είναι η πολιτική γραμμή της αριστεράς και εδώ θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι μας και ήδη οι κυβερνητικοί ότι αν θέλουν να λένε ότι είναι αριστεροί πρέπει να διαφοροποιηθούν από αυτές τις γραμμές που τους έχουν δώσει. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι η ταυτότητα είναι για την ταυτοποίηση του προσώπου. Δεν είναι για να μπουν στοιχεία, όπως έλεγε ο κύριος Κουρουπλής πρόσφατα, ότι θα μπει το αφημί, το άμκα και διάφορα άλλα και ό,τι άλλο λέει θέλουμε. Συγγνώμη, τι είναι ό,τι άλλο θέλουμε? Ό,τι θέλει η κυβέρνηση θα περνάει μέσα σε μια ταυτότητα, σε ένα τσιπάκι, και ο πολίτης να μην γνωρίζει, να κουβαλάει μια ταυτότητα, να μην γνωρίζει τι περιέχει αυτή η ταυτότητα και να τη δίνει στις αρχές. Επίσης, ένα ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ότι αυτή η ταυτότητα θα έχει τη δυνατότητα να τους λύσει τα χέρια στις δημόσιες υπηρεσίες. Εμάς, λοιπόν, στελέχη του Υπουργείου μας έχουν πει και μας έχουν ενημερώσει ότι μεταξύ τους οι βάσεις δεδομένων επικοινωνούν και δεν χρειάζεται καμία καινούργια ταυτότητα. Δεν χρειάζεται ταυτότητα για να λυθεί το πρόβλημα της γραφειοκρατίας. Διότι αυτό ξέρει ο κόσμος και λέει να την πάρουν να μου λύσει το πρόβλημα της γραφειοκρατίας. Επειδή αναγράφεται το αφημί και το άμκα, έτσι όπως έχει ανακοινωθεί. Όπως έχετε λέει, το αφημί και το άμκα είναι προσωπικά δεδομένα, δεν μπορούν να δίνονται οπουδήποτε. Εγώ και ο καθένας μας, εάν κάποιος πάρει το αφημί του και κάνει κακόβουλος και το χρησιμοποιήσει εις βάρος του ανθρώπου που το κατέχει, κινδυνεύει να πάει και φυλακή. Λοιπόν, δεν είναι κάτι το οποίο θα δίνεται και θα φαίνεται για την ταυτοποίηση του καθενός μας. Έτσι. Άλλωστε, το αφημί και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία με την δικιά μας ταυτότητα είναι υπεραρκετά. Να μην χρειάζεται να τους αδώσουμε. Ξέρετε, είναι σημαντικό ότι το 2005 αποφασίσανε να αφαιρεθούν γύρω στα 5-6 προσωπικά στοιχεία από τις υπάρχουσες ταυτότητες. Ένα από αυτά ήταν το επάγγελμα, το θρήσκευμα που είπατε πριν. Έτσι. Το θρήσκευμα έτσι κι αλλιώς στις καινούριες ταυτότητες δεν υπάρχει. Γι' αυτό δεν δίνω έμφαση στην ερώτησή σας. Δεν έχω, υπάρχει λόγος να αναλύσω το θρήσκευμα αφού δεν υπάρχει ήδη. Έτσι. Ναι, αλλά όπως σας είπα, υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος έχει κρατήσει τις παλιές ταυτότητες αρνούμενος
να πάρει καινούρια. Μας έχουν διαβεβαιώσει ότι εάν θα βγουν καινούριες ταυτότητες, θα είναι άκυρες όλες οι παλιές. Είτε και καλά, αυτό είναι δεδομένο. Μα γι' αυτό και ακριβώς συζητάμε σήμερα το θέμα. Εννοείται ότι ακυρώνονται όλες. Απλώς λέω ότι ο κόσμος επιμένει, γιατί έχει θέματα, αντιδρά και για το ηλεκτρονικό φακέλωμα, άλλοι για την υπόθεση που λέγεται θρήσκευμα, και κρατούν τις πολύ παλιές ταυτότητες, κύριε Πιλάτη. Καταλάβατε, γι' αυτό σας λέω. Βεβαίως, υπάρχει πάρα πολύς κόσμος. Μην ξεχνάτε ότι οι πολύ παλιές ταυτότητες που λέτε, που δεν είναι με λατινικούς αριθμούς, μέχρι στιγμής ισχύουν. Αν και, να σας πω τώρα την αλήθεια τι συμβαίνει. Ανά 15 χρόνια είμαστε υποχρεωμένοι να αλλάζουμε τις ταυτότητές μας βάσει νόμου. Αυτό νομίζω γύρω στο 2005 έχει ψηφιστεί, που σημαίνει ότι ενδέχεται κάποιος να μην δεχτεί την ταυτότητα που είναι παλιά. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο για μας δεν είναι τόσο σημαντικό. Το σημαντικότερο είναι αυτό που είπαμε, ότι είναι φακέλωμα, είναι παρακολούθηση, είναι ψέματα αυτά που λένε. Και ο κύριος Κουρουπλής την επόμενη μέρα, πριν είχα κάνει συνάντηση, βγαίνει και λέει ότι με πολύ χαρά και στόμφο, ότι ξέρετε, θα σας λύσω όλα τα προβλήματα με αυτήν την ταυτότητα. Θα μας τα λύσει. Ποια προβλήματα? Θα λυθεί η γραφειοκρατία, όπως είπατε. Λύνεται έτσι κι αλλιώς, όπως είπαμε πριν. Δεν χρειάζεται μια καινούργια ταυτότητα. Και ξέρετε κάτι, και το οικονομικό στοιχείο είναι πολύ σημαντικό. Μέχρι στιγμής η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει κοστίσει 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν έχει ολοκληρωθεί. Πόσα δισεκατομμύρια πρέπει να... να πληρώσουν και να ξαναπληρώσουν. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, για 7 δισεκατομμύρια ευρώ βλέπετε ξεπουλήσαν όλη την Ελλάδα. Να τα λέμε και στα ίσια πώς είναι τα πράγματα. Λοιπόν, και τους περισσεύει αυτή τη στιγμή για ταυτότητες. Εμείς απορούμε δηλαδή. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι εύλογα όλα τα ερωτήματα που εσείς θέτετε δημόσια. Τα έχετε θέσει και στους υπουργούς, από ό,τι βλέπω. Ο κύριος Κουρουμπλής λέει θα το λύσω. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς θα λυθεί. Λέει ο κύριος Πιλάτης ότι έχει. Υπάρχει μία διαχρονικότητα στις αποφάσεις αυτές. Σε όλες τις κυβερνήσεις, εγώ ρωτώ και για τη σημερινή και για τις προηγούμενες, αλλά κάθε φορά που κάνουμε την κουβέντα έχει αλλάξει και η κυβέρνηση. Άρα προσπαθώ να ρωτήσω, να μάθουμε, αν τελικά αλλάζει κάτι με τη νέα κυβέρνηση. Θα μπορούσατε να μου πείτε ότι με τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαμε βρει άκρη, αλλά μπορούμε να βρούμε με τη σημερινή. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνω, δεν υπάρχει, δεν βρίσκεται άκρη ούτε με τις προηγούμενες, ούτε και με τη σημερινή. Και θέλω να ρωτήσω εσάς, κύριε Μπακάλη, αν συνάδει το θέμα της, αν θέλετε, του αποχαρακτηρισμού έτσι θρησκευτικά, γιατί είναι μια βαθιά ορθόδοξη χώρα η Ελλάδα. Αν τελικά βλέπετε ένα συσχετισμό, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κρίκοι στη συγκεκριμένη αλυσίδα. Εγώ ανέφερα τα όσα θέλει να κάνει ο κύριος Φίλης. Τα όσα ήθελαν να κάνουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, επίσης τα έχουμε αναδείξει εδώ και πολλά χρόνια σε αυτή την εκπομπή και στο κανάλι. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο κρίκος, ο οποίος δεν σπάει κανένας από ό,τι βλέπω στην αλυσίδα. Αυτό τουλάχιστον διαφαίνεται ότι εάν υπήρχε, θεωρούμε, γιατί πιστεύουμε ότι με όλα αυτά που ανακοινώνουν κατά καιρούς ότι θα μειωθεί η γραφειοκρατία, η πάταξη της φοροδιαφυγής και όλα αυτά, θεωρούμε ότι είναι προφάσεις που μπορούν αυτά, έτσι είναι πολύ απλά. Όσοι έχουμε κάνει διοίκηση και έτσι μέσα στη δημόσια αυτή, στην ιδιωτική αυτή, με καλό νοικοκύρεμα, έτσι, και μια πολύ συντονισμένες αυτές τις υπηρεσίες, να τακτοποιηθούν όλα αυτά. Δεν θέλουν βεβαίως και τα αφήνουν κάποιοι εσχεμένα να διαχέουν. Έτσι, να γίνεται αυτή όλη η ακαταστασία και στο τέλος να πούνε ότι πρέπει να κάνουμε αυτό και πρέπει να κάνουμε το ένα και το άλλο για να έχουμε και να κάνουμε το νοικοκυριό. Μα αυτό όμως εκτίθεται, αυτό τουλάχιστον που είχε απεδειχθεί, όπως είπαμε, όλα αυτά που συμβαίνουν, και πόσε άλλες χώρες στις οποίες έχουμε παραδείγματα, όπως η Αγγλία, που ούτε καν έχει ταυτότητα και δεν δέχτηκε αυτό το σύστημα και το διέγραψε δια νόμου. Και ρωτούμε, εμείς είμαστε πιο προοδευτικοί, αυτό ας το πούμε στην τεχνολογία. Από τους Άγγλους. Πώς γίνεται αυτό? Εμάς άρα μας θέλουν να μας χρησιμοποιήσουν σαν πειραματόζωα και να εφαρμόσουν κάποια τα οποία είναι υπεράνω της ανθρώπινης αυτής δυνατότητας να ελέγξει, έτσι που δεν θα μπορεί κανένας ούτε ως οποιοδήποτε να είναι, γιατί σήμερα είναι, εμείς στέλνουμε το μήνυμα στις θέσεις που κάθονται υπουργών, βουλευτών και άλλοι, μεθαύριο θα έρθουν οι επόμενοι.
Αυτό όμως το χρησιμοποιούν σαν μέθοδο, έτσι, και να αλλάσουν συνέχεια. Και λέει ο προηγούμενος, αυτό προχωράω, αλλά τα κέντρα από ό,τι φαίνεται αυτό είναι τα ίδια οι εντολές. Γιατί αλλιώς, άμα υπήρχε μια αυτή να κάνει κάτι, ας το πούμε, καλύτερο, να βελτιώσει, έχει την εξουσία, όλη την διοίκηση και την αυτή του κράτους και της δημόσιας αυτής διαχείρισης, να μπορεί να τακτοποιήσει και να βελτιώσει οποιοδήποτε γραφειοκρατία ή οτιδήποτε άλλο, όπως το χαρακτηρίζουν. Επειδή ρωτούν, μου λέει η Άλκη Σιζαλοκώστα, υπάρχει κόσμος που ρωτά τι μπορεί να κάνει, επειδή είπε και ο κύριος Πιλάτης, πώς φτάνουμε ως εδώ, δηλαδή αν μπορεί τελικά να αρνηθεί να βγάλει τη νέα ταυτότητα, κύριε Πιλάτη, και νομικά. Δηλαδή ο κόσμος ρωτά, μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτό και τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα να σας πω νομικά. Εσείς είστε στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων και από ό,τι βλέπω δεν κουράζεστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομικά εμείς σαν ΕΝΚΑ έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη για πάρα πολλά θέματα και μάλιστα σήμερα βγήκε μια απόφαση στον Άριο Πάγο η οποία ήταν αρνητική για μας. Αφορούσε μια απόφαση που είχε πάρει το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για το χαράτσι της ΔΕΗ. Δυστυχώς το κράτος έχει βρει τον τρόπο να εκβιάζει, μπορώ να σας πω, τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, διότι μπορεί να τα δείτε και στα δημοσιεύματα που υπήρχαν. Εμείς είμαστε στον Άριο Πάγο, την τελευταία εκδίκαση, και λέγανε ότι θα πρέπει να επιστρέψουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ αν βγει η απόφαση καταδικαστική για το κράτος. Τελικά, όπως είδατε, η απόφαση βγήκε υπέρ του κράτους και αυτό είναι κάτι που θα συνεχίσει. Φοβάμαι λοιπόν ότι με δικαστικό, μάλλον με τη δικαιοσύνη, το δρόμο της δικαιοσύνης, δεν θα βρεθεί λύση. Για μας, εγώ προσωπικά, χωρίς να εκφράζω τη γνώμη της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών, είμαι υπέρ των κινητοποιήσεων. Είμαι υπέρ να δείξουμε δυναμικά ότι δεν θέλουμε τις ταυτότητες. Επειδή πρέπει να κλείσουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ετοιμάζεται νέα κινητοποίηση. Για να ενημερώσουμε. Περιμένουμε τις επίσημες απαντήσεις από τους αρμόδιους υπουργούς που είμαστε σε συνεχή. Όπως το παρόν ψάχνονται, από ό,τι μου είπατε. Ψάχνονται, η επιτροπή τουλάχιστον που εξεργάζεται, έτσι μας είπανε, θα μας πούνε συγκεκριμένες αυτές που θα έχουν τις τεχνικές λεπτομέρειες και ανάλογα θα πράξουμε. Εμείς όμως καλούμε όλο τον ελληνικό λαό, ο οποίος γνωρίζει όλο αυτό το θέμα, ότι είναι σε επαγρύπνηση και επαγρυπνή, ότι δεν θέλει ο ελληνικός λαός να πάρει αυτές τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, γιατί δεν είναι και σήμερα, ας το πούμε και έτσι, αυτό το πρόβλημά του. Γιατί τα προβλήματα δεν λύνονται με το να έχουμε τα στοιχεία και να τα εκθέσουμε σε αμφιβόλου κέντρα για να λύσουμε ποια προβλήματα. Σήμερα ο λαός έχει ανάγκη να λύσει πρακτικά τα εργασιακά και τα άλλα που καθημερινά έχει και έχει κατακριουργηθεί σε όλα τα επίπεδα. Επομένως, οι υπεύθυνοι πρέπει να ζητήσουν άλλες αυτές λύσεις και όχι σε αυτό το τομέα. Και αφού ρωτήσατε προηγουμένως, με συγχωρείτε, για το θέμα, εάν αυτό συνταγματικά κατοχυρώνεται ο Έλληνας πολίτης βάσει του ελληνικού συντάγματος, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, όταν προσβάλλεται η θρησκευτική του συνείδηση, να βρίσκεται από το επίσημο κράτος εναλλακτική λύση να τακτοποιείται. Λοιπόν, όπως είναι άδικο, όλοι οι αχριστόαδελφοί που δεν έχουν παραλάβει τον ΆΜΚΑ, είναι άδικο να τακτοποιηθούν που στερούνται το μισθό τους και είναι ιατροφαρμακευτικής περίπτωση. Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Είναι γιατί, άδικο. Γιατί θα δούμε πώς θα εξελιχθεί ακριβώς το θέμα και περιμένουμε και τις απαντήσεις από τους υπουργούς. Βεβαίως.